αγαπημένε μου. Τώρα θα δεις τι θα ζήσεις εδώ στο πρωινό μας. Το Christian Louboutin τον γνωρίζεις? Όχι. Ωραίο. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα παπούτσι με κόκκινη σόλα πρέπει να είναι τόσο ακριβό. Άρα το γνωρίζεις, καταλαβαίνεις. Είναι περίμενε. Τα ωραιότερα. Είδα τη σόλα τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο ακριβό. Γιατί είναι αυτό που είναι. Δηλαδή βάζω κι εγώ μια κόκκινη σόλα στο φαγητό μου και μπορώ να το πουλήσω τόσο. Εάν μπορέσεις να κάνεις ένα δώρο τέτοιο καλά, στη γυναίκα σου, θα είναι για μια ολόκληρη ζωή. Εννοεί. Βλέπουμε τώρα κάποια πλάνα. Είναι από το πάρτι που δόθηκε μετά από το Changemakers. Είναι το δεύτερο διεθνές συνέδριο μόδας που έγινε εδώ στην Αθήνα. Υπήρχε ένα διάστημα λόγω του κορονοϊού που δεν, κατάφεραν να το έχουμε συνεχόμενα. Από τη Vogue Greece, στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί βρέθηκαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Πολύ, πάρα πολύ, όπως και πριν από δύο χρόνια, έτσι και τώρα, με την απώλεια δυστυχώς της... Αχ, Παναγιά μου, κόλλησα. Που δεν ήρθε επειδή ήταν αρρωστή. Τη Σάρου Στόουν, παιδιά, συγγνώμη, Παναγία μου. Λοιπόν, Christian Louboutin. Ήταν ένα θέμα υγείας. Φυσικά, φυσικά, αλλά την περιμέναμε όλοι πώς και πώς να τη δούμε από κοντά και να μας μιλήσει αυτή η γυναίκα για τα πάντα, όπως καμία άλλη δεν μπορεί να πει. Christian Louboutin, Jean-Paul Gaultier, πάρα πολλοί trendsetters. Οριστέ, φυσικά. Της μόδας, ναι, του ακτιβισμού. Του ακτιβισμού. Και ο πιο γόνιμος διάλογος για το μέλλον της μόδας και του πλανήτη μας. Βλέπουμε κάποια πλάνα, θα δούμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Νινιού. Βρεθήκαμε και στο Ατενέ και τη Σοφία Ραυτοπούλου που ήταν εκεί, όπου μετά δόθηκε το πάρτι, όλοι χαλάρωσαν και τα είπαν λίγο πιο ανθρώπινα. Hi, Face Corda, and I hope you're gonna be here and enjoy the night with us because this is definitely looking like the best party ever. Έχουμε μια διαφορετική άποψη για τις κυρίες της ενημέρωσης, ότι ίσως δεν ασχολούνται πολύ με την εμφάνισή τους. Εσείς βέβαια είναι το αντίθετο. Ασχολούμαι πολύ καθημερινά με την εμφάνισή μου στο Δελτίο, στο πλαίσιο της στολής, ας πούμε, του Δελτίου Ειδήσεων, γιατί προφανώς όταν μεταφέρεις ειδήσεις στον κόσμο, πόσο μάλλον ειδήσεις σαν και αυτές που καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια, τα περιθώρια είναι σχετικά στενά. Στην καθημερινότητα ποιο είναι το αγαπημένο σας outfit, το αγαπημένο σας ρούχο? Η φόρμα. Και τα φαρδιά φούτερ. Σήμερα εδώ θα έρθει και ο κύριος Louboutin. Έχετε μπει ποτέ στην πρόκληση να αγοράσετε ένα ζευγάρι γόβες Louboutin? Έχω μπει, όπως και στην πρόκληση να αγοράσω διαφόρων ειδών brands. Αλλά γενικώς δεν είμαι της λογικής ότι πρέπει από πάνω μέχρι κάτω να είσαι ντυμένος, ντυμένη με brands. Μ' αρέσει ένα κομμάτι ενός brand πάνω σε ένα ντύσιμο το οποίο μπορεί να είναι πολύ απλό και πολύ καθημερινό. Το ρούχο φοράω σήμερα μια νέα Ελληνίδα σχεδιάστριας. Δεν μπήκα στον πειρασμό να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό λόγω του σημερινού event. Παρακολουθείτε εκπομπές μόδας, αυτά που κυκλοφορούν, το GNTM παρακολουθείς, η Ακοσιόν ή μόνο τα? Όχι, η αλήθεια είναι σπάνια. Είμαι ένας κλασικός άνθρωπος τηλεόρασης που δεν παρακολουθεί ιδιαίτερα τηλεόραση. Welcome to Greece. Thank you. Have you been before in Greece? Of course I've been in Greece many, 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 many times. I remember the first time I was 12. I was left alone because I was with friends of mine, a friend from school and her mother, but they arrived before me and they left for Crete. So I was by myself, age 12 and a half, for 5 days. You have been told that women are more excited about your shoes than men. This you have to ask to women, not to me. But if it's a possibility, I would be very proud of that. But I still think that, you know, shoes is a very nice tool of communication between, for instance, women and men. Η μόδα ήταν πάντα μέσα στη ζωή μου από πολύ μικρή ηλικία και είναι πάντα. Και χάρηκα πολύ που ήμασταν πολύ ώρα με τον Jean-Paul Gaultier που θαυμάζω και έχουμε γίνει φίλοι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μια συνεργασία? Αμέ. Βεβαίως. Και με την Άννα Βύση μπορεί να δείτε μια συνεργασία που είμαστε πολύ φίλες και ήμασταν και εδώ μαζί. Συνεργασία δική σας με την Άννα Βύση? Ετήνος. Σε τι επίπεδο θα μπορούσαμε με την Άννα? Δεν θα σας πω. Θα
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνύπαρξη. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε. Είστε πάντα πολύ κομψοί και καλοντημένοι. Επιμελήστε το ντύσιμό σας μόνοι σας. Ναι, πάντα. Φυσικά σε μια ταινία, σε μια δουλειά, έχουμε πάρα πολύ καλούς και ενδυματολόγους και στυλίστες και πάντα δέχομαι να επιμεληθούν. Αλλά στη ζωή μου το βρίσκω λίγο υπερβολή να παίρνω το στυλίστα για να έρθω σε μια εκδήλωση. Oh, it's such a pleasure and such a honor to be part of this incredible event. I love Greek women, they are incredibly strong and beautiful, and that's what I love about Greece. Always being strong and passionate. Ήρθε 2.000 κόσμος για να δει όλους αυτούς τους υπέροχους ομιλητές. Το να έχεις το ίδιο stage, τον Olivier Rousteing, τον Jean-Paul Gaultier, τον Christian Louboutin και τη Sarah Rafferty, είναι κάτι που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σειρά. Τι λέτε? Τι, ότι η Sarah Rafferty είναι πρωταγωνίστρια στην σειρά. Είναι η συνεργάτη που θα ήθελε να είναι και κάθε δικηγόρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Ναι, αυτό πολύ είναι. Επιτυχημένη ηθοποιός. Τι ωραία βραδιά, παιδιά. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο ονόματα. Είναι τιτάνες της παγκόσμιας μόδας. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής Vogue. Και εύχομαι αυτό να κρατήσει, γιατί μας κάνει πάρα πολύ καλό. Χθες πάρα πολλοί κόσμος και από τη μόδα της Ελλάδας πήγε και new faces και μεγάλοι σχεδιάστες για να δουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτά μας κάνουν μόνο καλύτερους. Μακάρι να είναι η αρχή για να είναι πόλος η Αθήνα και όχι μόνο η Ελλάδα και για τον κόσμο της μόδας. Ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ. Ενώ το καλοκαίρι αγαπούν την Ελλάδα και την προτιμούν. Εδώ βλέπουμε το χρύσανθο πανά που έχει το Ατενέ και τους φιλοξένησε ακόμα μία φορά, ακόμα μία χρονιά για το πάρτι. Ο Olivier Rousteing είναι κάθε χρόνο στη Μύκονο. Βέβαια. Το βλέπουμε στα stories τους και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι αγαπούν την Ελλάδα, είναι στη χώρα μας. Μακάρι να γίνεται και για τέτοιους λόγους επαγγελματικούς, γιατί δίνει και στο χώρο της μόδας πολλά. Και σημαίνει κάτι και για τη Vogue Greece αυτό. Ναι, θέλω να πω κάτι πριν ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, ότι το μήνυμα της Anne Wintour χθες ήταν να στηρίζεις αυτό που κάνεις. Και όσο περισσότερο νοιαζόμαστε, τόσο λιγότερο αγοράζουμε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό Υπέροχο. Κομμάτι για τον πλανήτη και το τι σχέση έχει η μόδα με τον πλανήτη. Η Μιμή Ντενίση. Η Μιμή Ντενίση με την Anne Wintour τι θα κάνει? Δεν ξέρω. Υποθέτω μήπως κάτι σε musical. Για να το λέει κάτι, ναι, σε μια συνεργασία, ναι. Σε θέατρο, ναι. Επί σκηνής. Έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά πάντως. Που ήταν εκεί, πολλά λαβράκια. Ναι. Η Anne Wintour ήταν εκεί. Ναι, την είδαμε. Μαζί με την Χριστίνα Πολίτη, που ούτως ή άλλως γράφει στη Vogue Greece. Πολύ ωραία ντυμένη όπως πάντα η Μιμή. Και είναι μια γυναίκα που και στις ταινίες της επιμελείται πάντα τα κοστούμια, τα μαλλιά. Περνάνε όλα από τα χέρια της και η Σία Κοσιόν είναι πολύ ωραία ντυμένη και η γλυκύτατη. Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις έναν άνθρωπο στο δελτίο ειδήσεων, είναι, το οποίο συλλογικό είναι, και με ένα χαμόγελο πολύ γλυκό στην καθημερινότητά της.